Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι οι οικονομικές ειδήσεις σήμερα σε ένα λεπτό από το insider.gr. Φουσκωμένα καθαριστικά ένφια θα λάβουν το 2018 εκατοντάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες ακινήτων στις λεγόμενες λαϊκές συνοικίες μετά την επικείμενη αύξηση των αντικειμενικών αξιών ακινήτων, ενώ μειωμένο φόρο θα έχουν οι ιδιοκτήτες σε ακριβές περιοχές όπως το ψυχικό, όπου οι εμπορικές αξίες είναι πλέον πολύ χαμηλότερες από τις αντικειμενικές. Το μεγαλύτερο μέρος των νέων τιμών έχει ήδη καθοριστεί, ο τελικός όμως λογαριασμός παραμένει ακόμα ανοιχτός και θα προκύψει έπειτα από μια δοκιμαστική εκαθάριση του φετινού φόρου ακινήτων, η οποία θα δείξει τον δρόμο για τις απαιτούμενες ή μη διορθώσεις του συντελεστή στο ΕΡΦΙΑ 2018. Σε κάθε περίπτωση, το σκηνικό θα ξεκαθαρίσει πλήρως μέσα στο επόμενο 20ήμερο. Η κυριότητα των μεταρρυθμίσεων είναι ο παράγοντας που θα κρίνει την επιτυχία ή αποτυχία της ανεπτυξιακής προσπάθειας, υποστηρίζει σε συνέντευξή του στο insider.gr ο Τάσος Αναστασάτος, επικεφαλής οικονομολόγος της Eurobank. Αυτό που πρέπει να κάνουμε από εδώ και πέρα, εξηγεί, είναι να πείσουμε τις αγορές ότι ακόμα και όταν βγούμε από το μνημόνιο, θα συνεχίσουμε πρώτον να έχουμε δημοσιονομική σταθερότητα και δεύτερον να εφαρμόζουμε τις μεταρρυθμίσεις που τονώνουν την επιχειρηματικότητα και το επενδυτικό ενδιαφέρον. Αυτό που θα έδινε στις αγορές σινιάλο ότι η Ελλάδα είναι μια επενδύσιμη χώρα, υπογραμμίζει, είναι να αποδείξουμε ότι έχουμε αντιληφθεί τα προβλήματα που έχουν απομείνει και είμαστε αποφασισμένοι να τα αντιμετωπίσουμε. Νέα καταστήματα εντός και εκτός Ελλάδας εγκαινίασε μέσα στο 2017 η αλυσίδα Goodies Burger House. Συγκεκριμένα ξεκίνησε τη λειτουργία του σε 9 νέα σημεία στην Αττική αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα, εκ των οποίων 3 εταιρικά καταστήματα και 6 καταστήματα franchise. Παράλληλα, ο Μήλος συνεχίζει το στρατηγικό του σχεδιασμό για την ενίσχυση της εξωστρέφειάς του, έχοντας σήμερα παρουσία σε 5 χώρες. Στο πλαίσιο αυτό, το 2017 ξεκίνησε τη λειτουργία του το πρώτο κατάστημα Goodies Burger House στο Κόσοβο και ο Μήλος προχώρησε σε νέες συμφωνίες με στρατηγικούς συνεργάτες σε Κύπρο, Σαουδική Αραβία και Μάλτα. Ενώ ταυτόχρονα διατήρησε την προϊοντική κατηγορία των Combo Meals, η οποία στοχεύει στην προώθηση συγκεκριμένων γευμάτων σε προνομιακή τιμή, καθιερώνοντάς τα ως μια αγαπημένη καταναλωτική επιλογή. Ανωδικά κινείται η χρηματιστηριακή αγορά στο σημερινό άνοιγμα της συνεδρίας με τον γενικό δικτυμόνα και με τις 788,10 μονάδες, καταγράφοντας κέρδη 0,60%. Μεικτές τάσεις επικρατούν στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια. Για περισσότερες ειδήσεις στο insider.gr.